λιμουζίνα που μεταφέρει τον Υπουργό των Εξωτερικών. Θα τον υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Σταμασού και Ορεινής Ισαΐας. Θα υπογραφεί λοιπόν η συμφωνία παραχώρησης του τεμαχίου γης απέναντι από την πίσω πλευρά του μετοχίου Κίκου στην Ελληνική Δημοκρατία για την ανέγερση της ελληνικής πρεσβείας και της πρεσβευτικής κατοικίας σε βάθος δεκαετίας, ενώ θα παραχωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Κίκου και δωρεά ποσού 1 εκατομμυρίου ευρώ για να συμβάλλει ακριβώς στην ανέγερση του κτηρίου. Βλέπουμε τον κύριο Κοντζά, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο από το Ισραήλ μαζί με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Κύπριο ομολογό του, να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το χώρο. Λοιπόν, είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με το μετόχι του Κίκου. Να ακούσουμε και δηλώσεις από τον κύριο Κοτσιά. Και μετά μεταφέρθηκα στο Προεδρικό και ξαναπανήθηκε στη Βουλή και λειτουργήσε στο διοικητήριο της, στο μετόχιο της Λευκωσίας. Σας καλωσορίζουμε. Πώς νιώθετε έτσι πριν από την πράξη, την τελετή αυτή? Είμαι ευτυχισμένος που χάρη στην Μονή και στη σοφία του ηγουμένου της θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια όμορφη ελληνική πρεσβεία και μια όμορφη κατοικία για τον πρέσβη μας. Είμαι ευτυχής που στο κέντρο της Λευκωσίας θα κυματίζει η ελληνική σημαία και ελληνισμός χάρη στην Μονή. Έχουμε δύσκολες μάχες μπροστά μας, κύριε Υπουργέ. Τώρα έχουμε καλή μάχη μπροστά μας. Ευχαριστώ. Πολύ. Ακούσαμε, Κατερίνα, και τον Υπουργό των Εξωτερικών μια πρώτη τοποθέτηση για τα συναισθήματα που τον διακατέχουν εν ώψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας. Θα ακολουθήσουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών μαζί με τον Μητροπολίτη Δαμασού και Ορεινής προς το γραφείο όπου θα γίνει η τελετή και θα έχετε εικόνα, θα παρακολουθείτε ζωντανά την εικόνα της υπογραφής της σχετικής συμφωνίας. Θα ακολουθήσει κάποια κατηδίαν συνάντηση προτού γίνεται το λειτουργικό της υπογραφής της συμφωνίας? Αυτή είναι η πληροφόρηση, αυτή είναι η πληροφόρηση, Κατερίνα, ότι θα υπάρξει μια κατηδίαν συνάντηση. Ενδεχομένως η εικόνα να μην είναι πολύ καλή τώρα, ναι, διότι τρέμε στον πρώτο όρφο του μετοχίου. Θα σε αφήσουμε να κάνεις τη δουλειά σου και την κάμερα να ακολουθήσει με ασφάλεια την πορεία της. Λοιπόν. Βλέπουμε τώρα. Ναι. Βλέπουμε τώρα θα αφηχθούν από το κλιμακοστάσιο στον πρώτο όροφο, εδώ όπου θα γίνει η συνάντηση. Θα είναι μια μικρή συνάντηση. Και είναι με αυτόν τον τρόπο σήμερα, Χρήστο, που αφήνουμε πίσω ουσιαστικά, αφήνουν πίσω κάποιες κακές στιγμές του πρόσφατου παρελθόντος και γυρίζει μια νέα σελίδα. Παρακολουθείτε τις εικόνες, Κατερίνα. Βλέπουμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος με τον Μητροπολίτη Κίκου Νικηφόρο. Ο Άσι της Λευκωσίας χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Κίκου Νικηφόρος την εν λόγω περιοχή. Με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να απαντάμε ένα χαμόγελο. Μπαίνουν τώρα στην αίθουσα, Κατερίνα. Δώστε μας λίγο χρόνο να πάρουμε τις θέσεις μας, να μάθουμε το πρόγραμμα και να επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στις οικονομίες. Φιλοξενούμε τον Υπουργό.